παραδόθηκε στους πολίτες του Δήμου Ήλιδας αλλά και ολόκληρης της Ηλίας καθώς και στους τουρίστες το δημοτικό κάμπινγκ της Κουρούτας και τα πρώτα στοιχεία είναι άκρως ενθαρρυντικά παρά το γεγονός ότι η χώρα διέρχεται τις πιο δύσκολες στιγμές. Η εταιρεία κινητών του Δήμου της Ήλιδας που έχει στην εποπτεία της το συγκεκριμένο χώρο κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ετοιμαστεί και να λειτουργήσει σε χρόνο ρεκόρ από τη στιγμή που έγινε η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ, ενώ αναμένεται να έχει πανηγυρικό χαρακτήρα η ανάρτηση της γαλάζιας σημαίας την ερχόμενη Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Μετά από αρκετή προσπάθεια θα έλεγα, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον κόσμο στην Κουρούτα. Οι δομές είναι σχεδόν όλες έτοιμες, το open bar λειτουργεί, το εστιατόριο θα κάνει νομίζω αύριο εγκαίνια, καθώς επίσης και η ψησταριά. Ο χώρος της κατασκήνωσης έχει αρχίσει και λειτουργεί εδώ και περίπου 10 μέρες, έχει δεχθεί ήδη τους πρώτους κατασκηνωτές. Παρόλο που η συγκυρία είναι ιδιαίτερη για τη χώρα μας, έχουμε προσέλευση. Βέβαια θέλω εδώ να τονίσω ότι για κάποιους που τυχόν θέλουν να κάνουν κράτηση αλλά λόγω των κλειστών τραπεζών η εταιρεία διαθέτει και σύστημα e-banking οπότε μπορούν να κάνουν κρατήσεις τους και μέσω αυτής της διαδικασίας. Νιώθουμε χαρούμενοι γιατί παραδίδουμε στο λαό της περιοχής μας, στους κατασκηνωτές, το πιο ωραιότερο κομμάτι της Κουρούτας. Το μπαλκόνι της Κουρούτας. Είναι όλοι καλοδεχούμενοι, θέλουμε τη βοήθειά τους, θέλουμε τη στήριξή τους. Ο χώρος της κατασκήνωσης ουσιαστικά λειτουργεί σε μεγάλο ποσοστό με Έλληνες κατασκηνωτές. Έχουμε ανθρώπους που επισκέπτονται την περιοχή 20 και 25 χρόνια. Έχουμε και ξένους, αλλά από τα στοιχεία που έχουμε ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι Γερμανών που επισκέπτεται το κάμπινγκ έρχεται μετά τις 15-20 Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή στο κάμπινγκ έχουμε και δύο κατασκηνωτές Φιλανδούς. Έχουμε σαφή εικόνα όλων των τιμών που παίζουν στις κύριες περιοχές της επικράτειας. Το θέμα έφερε ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ομόφωνα αποφασίστηκε η τήρηση τιμών κοινωνικής πολιτικής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούμε σε επίπεδο δομής κατασκηνωτικής σε χαμηλότερο οικονομικό budget από ότι όλα τα υπόλοιπα κατασκηνωτικά περιβάλλοντα τόσο της περιοχής όσο και της επικράτειας και μάλιστα θεωρώ ότι πρωτοτυπήσαμε θέτοντας και κάποια οικονομικά κριτήρια τα οποία δεν θα τα συναντήσει κάποιος κατασκηνωτής σε άλλο περιβάλλον. Ποια είναι αυτά? Κοινωνικά κριτήρια στην πολιτική τιμών που αφορούν ανέργους, φοιτητές, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία πλαισιώνουν ακόμα και αυτή τη στιγμή το κάμπινγκ είναι ήδη κατασκηνωτές μας σε ένα περιβάλλον προνομιακών τιμών. Τη δεδομένη χρονική περίοδο, οι περισσότεροι κατασκηνωτές είναι Έλληνες που εμπιστεύονται τη συγκεκριμένη περιοχή και κάνουν τις διακοπές τους στον ίδιο χώρο τα τελευταία 20 με 25 χρόνια. Ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν και δύο κατασκηνωστές από τη Φιλανδία. Η κορύφωση της κίνησης σε ό,τι αφορά τις κατασκηνώσεις αναμένεται από τις 15 Ιουλίου έως το τέλος του Αυγούστου, ενώ κατασκηνωτές από τη Γερμανία αναμένονται μετά τη 15η Αυγούστου.